για την παρουσία σας. Σήμερα κάνουμε εμπλουτισμό της λίμνης Βεγορίτιδας με βόνο Κυπρίνου, πάνω από 20.000 βόνους, για την ανάπτυξη της οικονομίας, το ανέβασμα των οικονομικών εσόδων των αλλιέων και για το ιχθυολογικό όλο οικοσύστημα, το οποίο χρειάζονταν εμπλουτισμό. Και έτσι πήραμε την απόφαση, μετά από επικοινωνία με τον Σύλλογο Περιβάλλοντος Βεγορίτιδας, Προστασίας Βεγορίτιδας, να προβούμε στην ενέργεια αυτή, στέλνοντας όχημα στην Άρκα, με πρωτοβουλία του Δημάρχου Αμιντέου και μου, να φέρουμε τον βόνο για να εμπλουτίσουμε τη λίμνη Βεγορίτιδα. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό πρώτο βήμα, ώστε αυτή η λίμνη να πάρει λίγο ζωή και να υπάρξουν και κάποιοι οι οποίοι να πορευτούν έστω με την αλληλεία, έστω ένα σαν συμπληρωματικό ή σαν κύριο εισόδημα. Χρέος μάλλον του Δήμου είναι κοντά στα προβλήματα κυριότερα σήμερα των αλλιέων και θα προσπαθήσουμε σε μεταγενέστερο χρόνο να φέρουμε και άλλους βόνους με πρωτοβουλία και του Δήμου και, και του Συλλόγου Προστασίας Βεγορίτιδας. Ονομάζομαι Μούλας Νικόλαος, είμαι πρόεδρος του Συλλόγου Προστασίας Βεγορίτιδας, έχει ιδρυθεί το 2001 με σκοπό την προστασία και ανάδειξη της Βεγορίτιδας. Η προσπάθεια αυτή σήμερα του εμπλουτισμού της Βεγορίτιδας με 20.000 και πλέον βόνο Κυπρίνου, πρώτον θα ενισχύσει την αγροτική οικονομία και την αλληλευτική δύναμη της λίμνης, αλλά και ταυτόχρονα θα αυξήσει την ιχθυοπανίδα της σε απόθεμα Κυπρίνου. Θα υπάρξουν βέβαια και άλλοι εμπλουτισμοί της Βεγορίτιδας. Αυτό δεν θα ήταν δυνατόν, αν δεν είχαμε βέβαια και την βοήθεια της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και τη βοήθεια του Δήμου Αμιντέου, γιατί κακά τα ψέματα και τα οικονομικά πλέον στους φορείς και στους συλλόγους είναι άσχημα. Μας έχει βάλει και μεγάλο.